Να πάμε να δούμε τις φάσεις νομίζω το παιχνίδι και θα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα. Στο Βόλο λοιπόν, χωρίς τον Γκιγέρμε και τον Βαλμπουενά και τον Τωροσίδη ο Ολυμπιακός. Στην πρώτη φάση. Με το γνωστό πρόβλημα ο Βόλος στον πάγκο του, έτσι. Ναι, ναι. Ο Μουνίθ εδώ κάνει το σουτ, ο Τόρες ήταν, συγγνώμη. Και εδώ είναι η μεγάλη φάση στο 17ο λεπτό. Η βαθιά παλιά που γίνεται από τον Σεμέδο Σουντανή πλασάρι με το αριστερό, αλλάζει πόδι. Όμως ο βοηθός έχει υποδείξει offside. Ο διαιτητής πηγαίνει και συμβουλεύει το ΒΑΡ. Βλέπουμε όμως εδώ στη γραμμή ότι καλυπτόταν. Ο Παναγιώτης Βαρούχας θα σας πει περισσότερα στη συνέχεια. Εδώ έχουμε τον τραυματισμό του Μπρούνο στο 27. Κοιτάξτε, γλιστράει, χάνει τη ισορροπία του, γυρίζει το πόδι. Άντεξε δύο λεπτά, όμως στη συνέχεια δεν κατάφερε να συνεχίσει. Μπήκε ο Λοβέρα στην θέση του. Αν με επιτρέψεις, Γιάννη, ίσως είναι το μοναδικό κέρδος Ολυμπιακού σήμερα. Ο Λοβέρα, τα πούμε μετά. Στο 37 εδώ αποβάλλεται με κόκκινη κάρτα ο κύριος Μπέος. Νωρίτερα έχει αποβληθεί ο κύριος Καραπαπάς για μια αψιμαχία που είχαν. Εδώ ένα φάουλ με τον Μουνίθ, η μπάλα περνάει out στο 42. Και εδώ έχουμε νέα δεύτερη αναγκαστική αλλαγή για τους Ερυθρόλευκους στο 44 με το Σουντανί. Ενοχλεί στο πόδι, μπαίνει ο Γκερέρο πριν καν συμπληρωθεί το ημίχρονο. Εδώ ένα πολύ ωραίο σουτ του Σεμέδο από μακριά, η μπάλα περνάει out στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Και εδώ μια φάση που θα συζητηθεί, ο Παναγιώτης Βαρούχας θα σας πει περισσότερο. Το σούτ, η κόντρα, το μαρκάρισμα πάνω στον Μπα. Έρχεται ο El Arabi, προσπαθεί να μπει. Το μαρκάρισμα εκεί από τον Ferrari. Παίζεται, λέει ο διαιτητής, θα πάει στο ΒΑΡ, μιλάει με τον κύριο Ευαγγέλου και στη συνέχεια θα δείξει να συνεχίσει το παιχνίδι. Περνάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτο λεπτό δεύτερο ημίχρονο, 48 η σέντρα του Μπουχαλάκη, δεν προλαβαίνει ο Μασούρας. Στο 52. Μια σέντρα του Λίρα Τζι. Κάνει άστοχη έξοδο ο Σάκ και ο Σεμέδο παραλίγο να πετύχει αυτό τον γκολ. Θα ήταν και το τέλειο αυτό τον γκολ με το στήθος. Πάμε στο 63. Η κεφαλιά μεγάλη ευκαιρία με τον El Arabi μετά την πολύ ωραία σέντρα του Μασούρα. Μπλόκαρε Γκαραβέλης. Η νέα κεφαλιά του Μασούρα, η μπάλα πάνω το οριζόντιο δοκάρι. Όπως θα δούμε συνέχεια, καλυπτόταν ο παίκτης του Ολυμπιακού. Είναι στη μέση. Δεν είναι αυτός που ήταν εκτεθειμένος. Έτσι, να το ο Μασούρας τώρα που πετάγεται, δεν σημαδεύει σωστά. Στο 65 αυτή η φάση, στο 67 μια φάση για τον Βόλο. Η σέντρα, γίνονται οι κόντρες, η μπάλα πάνω στο σώμα του Ομάρ και απομακρύνεται. Ο Βόλος που έβγαινε στις αντεπιθέσεις, εδώ γίνεται λάθος από τους παίκτες του Βόλου και βγαίνει ο Ολυμπιακός στην αντεπίθεση με τον Μασούρα. Ελίσσεται και φέρνει την μπάλα στο αριστερό, την κόβει στον El Arabi, ο οποίος κάνει μια τρίπλα το σουτ με το αριστερό, η μπάλα στο δοκάρι. Το πρώτο δοκάρι για τον Ερυθρόλευκο. Στο δεύτερο, στο 72, φάουλ με τον Λοβέρα, πάλι δοκάρι για τον Ολυμπιακό, που δεν μπορούσε να βρει τον δρόμο για τα δίχτυα, πάλι προσπάθεια του Λοβέρα. Η κεφαλιά από τον Μπα, η μπάλα περνάει out μετά την εκτέλεση του corner. Εδώ έχουμε την είσοδο του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου μετά από 10 μήνες και 5 μέρες. Μπαίνει ξανά στους αγωνιστικούς χώρους. El Arabi έχασε και αυτή την ευκαιρία. Το σούτ εδώ από τον Μπουχαλάκη, η κόντρα, όλοι νόμιζαν ότι ήταν γκολ. Η μπάλα βγήκε corner. Κοιτάξτε ακριβώς τι έγινε. Μετά την κεφαλιά του Μπα, στρώνεται στον Μπουχαλάκη, κάνει, γυρίζει, η μπάλα κοντράρει στο δεξί πόδι του αμυντικού και η μπάλα corner. Και ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος κάνει μια επέλαση από τα αριστερά. Πολύ ωραία προσπάθεια. Θα κάνει και το σουτ. Η μπάλα στη κλειστή γωνία. Ο τερματοφύλακας του Βόλου παραχωρεί το corner και το παιχνίδι θα λήξει 0-0 χωρίς τέρματα. Πανηγυρισμοί για τους παίκτες του Βόλου. Μεγάλη κατήφια για το βλέπετε και τον Ομάρ, τον αρχηγό του Ολυμπιακού, για το αποτέλεσμα και τους δύο χαμένους βαθμούς των Ερυθρολεύκων στο Βόλο. Θα δούμε το ρεπορτάζ λίγο και με τις δηλώσεις και με τη. Μετά το τέλος του αγώνα στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ο Πέντρο Μαρτίνς και οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού δεν έκαναν δηλώσεις. Ο μεγαλομέτοχος ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης προέβη στην ακόλουθη προσωπική δήλωση. Πλέον το ποτήρι της αδικίας, της αλητείας και της βρωμιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου ξεχύλισε. Δεν θα είμαι πλέον θεατής, ούτε εγώ, ούτε οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Τα ποδοσφαιρικά περιτώματα, σε εισαγωγικά η λέξη, που πρωταγωνιστούν τύπου Σαβίδη, Καλπαζίδη, Πανόπουλου, Μπέου και οι άνθρωποι τους, που δεν τηρούν καμία νομιμότητα, όπως ο Γραμμένος, ο Περέιρα και ο υπόλοιπος θείασός τους. Ο Ολυμπιακός δεν θα συμμετέχει πια σε αυτήν την κωμωδία, ούτε θα τη χρηματοδοτεί με τα όσα πληρώνει στην ΕΠΟ, αν δεν γίνουν άμεσα από την UEFA αλλαγές σε πρόσωπα. Ήρθε η ώρα, οι υπεύθυνοι αυτά τα ποδοσφαιρικά περιτώματα, πάλι λέξεις εισαγωγικά, να τα φάνε αν
θέλουν να υπάρξει συνέχεια. Αυτή ήταν η δήλωση του μεγαλομετόχου της ΠΑΕΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη. Λοιπόν, αυτή είναι η φάση που η οποία έχει φέρει τις διαμαρτυρίες. Πράγματι, λοιπόν, ο δεύτερος βοηθός, ο φίλος, υποδεικνύει παράβαση για offside, πράγμα το οποίο... Εδώ η εικόνα είναι ότι το κοιτάνε. Ναι, εδώ ένα λεπτάκι. Ναι. Εδώ βλέπετε, λοιπόν, ότι ο παίκτης του Ολυμπιακού, έχουμε πει ότι εξέχει από πόδι, σώμα, κεφάλι. Χέρι δεν μετράει. Ο παίκτης που είναι προς το βοηθό καλύπτει τον παίκτη του Ολυμπιακού. Άρα, λοιπόν, offside δεν υπάρχει και ήταν λάθος η υπόδειξη από το βοηθό και όλη η διαδικασία εκ των υστέρων. Να δούμε άλλη μία περίπτωση εδώ για την οποία έγινε γκρίνια σχετικά εδώ αν είναι corner ή out. Ο βοηθός έδειξε out και σωστά έδειξε, γιατί εδώ βλέπουμε ότι από το πόδι του παίκτη Ολυμπιακού πήγε η μπάλα και δεν πήγε από το παίκτη του Βόλου. Εδώ είναι πάλι η άλλη περίπτωση που ζητάνε παρέβαση του ΒΑΡ γιατί ο διαιτητής δεν υπέδειξε τίποτα. Θα δούμε ότι εδώ ο διαιτητής βλέπει την περίπτωση αυτή την οποία ο παίκτης του Ολυμπιακού κοντρολάρει την μπάλα. Στη συνέχεια, εδώ να το δούμε πάλι, στη συνέχεια η μπάλα πηγαίνει στον άλλο παίκτη Ολυμπιακού, όχι εδώ, ο οποίος τη μεταφέρει στον πρώτο που έκανε, πάει αυτός να περάσει, να συνεχίσει την μπάλα, να διεκδικήσει την μπάλα, ο παίκτης του Βόλου. Πιο μετά, εκεί που τον εμπόδισε. Είναι δύο σπροξήματα, έτσι, μάλλον να σπρώξουμε τον δύο. Πάει λοιπόν ο διαιτητής εδώ στο ΒΑΡ για να κάνει χρήση στο ΒΑΡ. Εδώ λοιπόν η φάση που του δείχνουν από το ΒΑΡ είναι αυτή που την ώρα πάει να περάσει ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο παίκτης του Βόλου δεν πάει καθόλου να κάνει συμμετοχή και δεν αφήνει ούτε τον παίκτη του Ολυμπιακού να συνεχίσει προς τη φάση. Εδώ λοιπόν εδώ ήταν παράβαση, ήταν πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε από το διαιτητή, ο οποίος έκανε και χρήση ΒΑΡ. Από την περίπτωση που τον φώναξαν του ΒΑΡ, εδώ βλέπετε ότι δεν τον αφήνει να συνεχίσει. Λοιπόν, τον ακουμπάει και με το χέρι. Αριστερό χέρι. Άρα, και λοιπόν, με το δεξί. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν εδώ ήταν παράβαση. Εδώ άλλη μια φάση, την οποία οι του Ολυμπιακού ζητούν να υπάρχει παράβαση πέναλτι. Θα δούμε όμως ότι εδώ ο παίκτης του Βόλου πολύ καθαρά βρίσκει την μπάλα και δεν δόθηκε παράβαση, γιατί εδώ ακριβώς βλέπετε θα ήταν λάθος. Ότι παρότι την απουσία του προπονητή μας Χουάν Φεράντο, η ομάδα λειτουργήσε άψογα και υπό τις οδηγίες όλων των συνεργατών του πήραμε αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους παίχτες για την προσπάθεια, για τα 90 λεπτά. Πανασότρωσες κομμό. Κομμούνα Βικτόρια. Για μας έχει αξία νίκης, γιατί παίζαμε με μια ομάδα εξαιρετικού επίπεδου που αυτή τη στιγμή αγωνίζεται κόντρα σε συλλόγους όπως η Μπάρνιγκεν, η Τότεναμ κτλ. Και αυτό, και εμείς είχαμε επίσης πολλές απουσίες και αυτό δίνει πάρα πολύ μεγάλη αξία στο αποτέλεσμά μας. Όλα η αμυντική λειτουργία συνολικά και σε δεύτερη φάση η προσπάθειά μας να εκμεταλλευόμαστε και να μπορούμε να βγαίνουμε στην κόντρα επίθεση. Πολύ δύσκολο παιχνίδι με ένα πάρα πολύ ποιοτικό αντίπαλο όπως είναι ο Ολυμπιακός. Θέλαμε να έχουμε κοντά τις γραμμές, να είμαστε συγκεντρωμένοι 90 λεπτά στο πλάνο της ομάδας που δουλέψαμε με τον προπονητή μας. Αν και βρισκόταν στο νοσοκομείο, ο προπονητής μας είχε δώσει τις καθοδηγήσεις πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο. Ακολουθήσαμε το πλάνο όπως είπα και πριν και τέλος καλό, όλα καλά. Θέλω καταρχήν να εξηγήσω στον κόσμο, γιατί η εικόνα αυτή έπαιξε παντού, ο λόγος που ήμουνα στο Φύλλο Αγώνος. Να ξέρει ο κόσμος, όσοι δεν γνωρίζουν, ότι γνωρίζω 5 γλώσσες και ως εκτήτου μου ζητήθηκε να γίνω προς κάποια στιγμή διερμηνέας. Όμως θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο
και από την οικογένειά μου για την εικόνα αυτή η οποία παρουσιάστηκε σε μια επίθεση του κυρίου Καραπαπά απέναντι στο διαιτητικό τρίο που έτσι θελικά μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και θεωρώ ότι αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Ως εκ τούτου αντέδρασα ως άνθρωπος, ως δήμαρχος, γιατί δεν μπορεί ο κύριος Καραπαπάς να μπαίνει σε όλα τα γήπεδα, να κάνει ό,τι θέλει, να βρίζει μάνες και να μην του μιλάει κανένας. Και γι' αυτό το λόγο αντέδρασα.